Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ξεκινάει η εκπομπή Direct της Crete TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την πώληση, την διάθεση της παραδοσιακής τσικουδιάς. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των Καζανάριδων της Ανατολικής Κρήτης με αφορμή το περιεχόμενο εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που εξαφανίζει στην ουσία τον όρο τσικουδιά και τον αντικαθιστά με εκείνον του προϊόντος απόσταξης. Παράλληλα προβλέπει την ολοκλήρωση των πωλήσεων της τσικουδιάς για φέτος την 18η Μαρτίου. Μια εγκύκλιος που έχει βάλει φωτιά στο μέλλον της παραδοσιακής τσικουδιάς, με τους Καζανάριδες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κίνηση βάζει ταχόπλακα στο προϊόν και ζητούν από την πολιτεία να λάβει μέτρα και να μην αφήνει εκτός παιχνιδιού τους παραδοσιακούς αποσταγματοποιούς. Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν να παγώσουν όλες εκείνες οι αποφάσεις που βάζουν στο περιθώριο το παραδοσιακό αυτό προϊόν της Κρήτης. Η εκπομπή Direct φέρνει στο προσκήνιο όλους τους προβληματισμούς του κλάδου, τις τελευταίες εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες που θα λάβουν οι Καζανάριδες το επόμενο διάστημα. Στο πλατό της εκπομπής, ο Στάθης Φραγκιαδάκης, πρόεδρος αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Ηρακλείου, και ο Γιάννης Καναβάκης, ο πρόεδρος των αποσταγματοποιών Τσικουδιάς του Νομού Λασιθίου. Λοιπόν, κύριε Φραγκιαδάκη, κύριε Καναβάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα στην Crete TV προκειμένου να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, να επαναφέρουμε στο προσκήνιο όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν βέβαια την πώληση, τη διάθεση της παραδοσιακής τσικουδιάς. Κύριε Φραγκιαδάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Όλα ξεκίνησαν έπειτα από την δημοσιοποίηση μιας σχετικής εγκυκλίου που προκαλεί προβληματισμό. Για ποιο λόγο? Η εγκύκλιος, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η σταγόνα που ξεχύει στο ποτήρι. Δεχόμαστε επίθεση αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα το προηγούμενο οκτάμηνο, αρχίζοντας από τον Ιούνιο, έχοντας δεύτερο στάδιο τον Οκτώβρη, τρίτο στάδιο τον Δεκέμβρη και ήρθε εδώ. Αν θέλετε να εξηγήσω κιόλας, θα σας πω ότι τον Ιούνιο πέρασε πάλι μια εγκύκλιος, η οποία μόνο στην τσικουδιά, χήμα και τσίπουρο επιβάλλει στις ταμιακές μηχανές λιανικής πώλησης να έχουν ξεχωριστό κωδικό. Όλα τα άλλα χτυπούνται ποτά. Ναι. Αυτό δείχνει ότι κάτι θέλανε να κάνουν. Ήρθε ο Οκτώβριος και με νέα εγκύκλιο το Γενικό Σημείο του Κράτους, υπογεγραμμένο και η πρώτη εγκύκλιος, αλλά και η δεύτερη, από κάποιον υπεύθυνο τμήματος, κύριο Σάμιο, ήρθε να πει ότι η ογκομέτρηση που κάναμε χρόνια στα Γενικό Σημείο του Κράτους, την αλλάζουμε. Και δεν βγάζει την ίδια ποσότητα την ίδια ώρα με τα ίδια στρέφυλλα, αλλά βγάζεται λιγότερο. Ναι. Τώρα, πώς από τα γραφεία το έχουν δει, ενώ χρόνια γινόταν η ίδια εγκομέτρηση όταν έγινε η κατάσταση του Καζανιού, τέλος πάντων το βρήκαμε, διαμαρτυρηθήκαμε και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση, δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Ήρθε η τρίτη με την ψήφιση του 45-83 που εννοούσε να μην μειωθούν οι συντάξεις του δημοσίου τότε και περάσε ένα άρθρο το οποίο λέγεται 69, έχει τον αριθμό 69, που έλεγε κάποια πράγματα ότι πρέπει να αναρτούμε το τιμολόγιο και το όνομα στον τοίχο κάθε λιανικής πώλησης και ότι πρέπει να σταματήσει η χοντρική πώληση από τις σκάβες. Ναι. Τώρα αυτά είναι αντιμπορικά πράγματα. Ήρθε η ερμηνευτική 28 του Φεβρουαρίου να ερμηνεύσει το νόμο αυτό του 45-83, ο οποίος τον ξεπέρασε. Μάλιστα. Και φτάσαμε. Τον ξεπέρασε λοιπόν, ναι, φτάνοντας στο σημείο να λέει ότι θα πρέπει μέχρι 18 Μαρτίου να πουλήσετε τη τσικουδιά που έχετε εισπράξει σαν δουλευμένα από άλλους παραγωγούς που βγάλανε στο καζάνι. Αστερίσκος τώρα, 18 Μαρτίου. Εσείς, ναι, πότε το μάθατε? Εμείς το λάβαμε επίσημα στο γραφείο μας, 15 Μαρτίου. Μάλιστα. Στο διαδίκτυο το είδαμε. Τρεις μέρες πριν δηλαδή. Ναι, και ήταν και Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Το είδαμε στο διαδίκτυο 6 του μήνα και αμέσως συνοηθήκαμε με τον σύλλογο του Λασιθίου και με τον δικηγόρο κάναμε μια ένσταση διαμαρτυρία που καταθέσαμε πριν λάβουμε την εγκύκλιο. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, σας έδωσε η πολιτεία τρεις μέρες περιθώριο προκειμένου να πουλήσετε, να διαθέσετε για φέτος την τσικουδιά. Σωστά, κύριε Καναβάκη? Ακριβώς. Σωστά το καταλαβαίνω? Τα αποθέματα από την παρακράτηση για τα καζανιάτικο. Τα λεγόμενα καζανιάτικα. Είναι εφικτό αυτό? Αν είναι δυνατόν, υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα μέσα σε τρεις μέρες? Μέχρι να ενημερωθούν τα μέλη μας, καταλαβαίνετε, θέλει αρκετό χρόνο. Και σημειωτέων, η διάταξη αυτή δεν προβλέπεται από κανένα νόμο.
τον περιέχει η εγκύκλιος και μόνο. Η εγκύκλιος και μόνο. Ακριβώς. Εδώ θέλω να πω ότι, όπως είπε ο φίλος ο Στάθης, το πρόβλημα πάνε πιο παλιά. Δηλαδή πάει από το 16 με την ψήφιση ενός νόμου που εξαίρεσε τη τζικουδιά από τα αγροτικά προϊόντα. Η τζικουδιά, σύμφωνα με αυτή την παρέμβαση, νομοθετική ρύθμιση, αντιμετωπίζεται σαν βιομηχανικό προϊόν. Η τσικουδιά που δεν λέγεται πλέον τσικουδιά, λέγεται προϊόν απόσταξης. Απόσταξη, έτσι εμφανίζεται. Προϊόν, έτσι εμφανίζεται. Θα το αναλύσουμε στην πορεία. Συνεχίστε. Ξεκινήσαμε λοιπόν από εκεί. Από εκεί άρχισε να... Υπήρχαν και άλλες επιθέσεις, αλλά από εκεί άρχισε να σηματοδοτούνται κάποια πράγματα. Όχι αγροτικό προϊόν. Και πάμε μετά στα επόμενα, αυτά που συζητήσαμε, και με αποτέλεσμα να έχει στοχοποιηθεί η τσικουδιά, και εδώ έχουν και άλλες συνέπειες. Από τον κανονισμό του 1992, παραδοσιακό ποτό για την Ελλάδα είναι μόνο το ούζο. Εδώ αναφέρεται ότι παράγεται τσικουδιά και τσίπουρο, αλλά αυτό μέχρι εκεί. Ερώτηση. Μέσα από αυτή την διορία των τριών ημερών κρύβονται σκοπιμότητες, κρύβονται συμφέροντα, τι κρύβονται? Ακριβώς. Συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα και μπορώ να πω και μεγάλα. Και αυτό είναι που μας έχει οδηγήσει τους διήμερους, μας έχει οδηγήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ότι πληρώνουμε μειωμένο φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και εκεί πρέπει να αμυνθούμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί αν επικρατήσει λογική και η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εκεί δεν θα μιλάμε πια για τσικουδιά, γιατί θα είναι απαγορευτική για τον Μάλιστα. κάθε μικρό καλλιέργητη να παράξει αυτό το προϊόν. Κύριε Φραγκιαδάκη, αυτό που κρατώ λοιπόν εγώ είναι τρεις μέρες διορία για να διαθέσετε την τσικουδιά. Τσικουδιά που πλέον δεν υπάρχει ως όρος, υπάρχει προϊόν απόσταξης. Εκεί εντοπίζονται οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες σας και οι ενστάσεις σας. Εκεί είναι όντως η σταγόνα που ψυχίζει στο ποτήρι. Ναι. Αλλά πίσω από αυτό, κύριε, είναι αντιεμπορικό. Δεν είναι ένα προϊόν που έχει ημερομηνία λήξης. Και αφού το ξεχωρίζει και λέει το κομμάτι που εισπράξατε σαν πληρωμή που λύσει το μέχρι 18, δηλαδή το άλλο κομμάτι που έχω βγάλει προσωπικό μου από τα μπέλια μου δεν έχει λήξει. Αυτό μπορώ να το πουλώ. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική, είναι αντιεμπορικό τελείως. Ένα. Και δύο, αυτό που είπατε, και αυτό θέλουμε να ανατρέψουμε βασικά, έτσι, για να συνεχίσει η ροή όταν έρχονται οι τουρίστες τώρα και ανοίγει και βγαίνει ο κόσμος στις παραλίες και πίνει τη τζικουδιά του ή το τσίπουρο του στις άλλες παραλίες της υπόλοιπης Ελλάδας, γιατί αφορά και το τσίπουρο. Τώρα δηλαδή που πάμε να πουλήσουμε, μας φρακάρουν. Και λέμε ότι πίσω από αυτό, τι υπάρχει? Τα προηγούμενα χρόνια, όταν έγινε ο νόμος το 57, βγάζαμε μια τσικουδιά για το σπίτι και σε κανένα καφενείο. Με μεγάλο κόπο, με μαθήματα στο ΤΕΗ, με σεμινάρια με καθηγητή του Ιστορικού Πανεπιστημίου. Μάθαμε τι να αποφεύγουμε για να είναι ασφαλές το προϊόν, να είμαστε σίγουροι και όλα αυτά, και το απλώσαμε στην αγορά με πολύ κόπο, με πραγματικά δηλαδή δουλειά. Και το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Είδανε το μεγάλο φιλέτο που έχει μοιραστεί σε πάρα από 10.000 ανθρώπους αμπελουργούς που το βγάζουν στην Ελλάδα. Είδαν το μεγάλο φιλέτο οι βιομηχανίες και ήρθαν να το κάνουν 3-4 κομματάκια, το μεγάλο φιλέτο, που να μπορούν να το απολαύσουν. Μάλιστα. Όπως έγινε ακριβώς με το ούζο. Όπου έβγαινε το ούζο, π.χ. Μυτιλήνη, δεν υπάρχει αμπέλι να κάνουν ντολμάδες. Καταλαβαίνετε. Το ίδιο θα συμβεί και με την τσικουδιά. Θα βγαίνει η τσικουδιά της Κρήτης με ενόπνευμα Πακιστάν. Θα βγαίνει το τσίπουρο Νάουσας με ενόπνευμα Σκοπίων. Τέλος τα αμπέλια. Δηλαδή η επίθεση είναι και στα μπέλια. Κύριε Καναβάκη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σαραχοβίτης, είναι αναρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα? Και γιατί σας ρωτώ? Γιατί όπως μου είπατε και στο ραδιόφωνο πρόσφατα στον 984, δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί. Ότι δεν είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της εγκυκλίας. Έτσι όπως το είπατε είναι. Μάλιστα πριν από 10-15 μέρες είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Σαραχοβίτη. Δεσμεύτηκε για να ρυθμιστούν κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με τις δηλώσεις συγκομιδής, με όλη αυτή τη διαδικασία, και φάνηκε πρόθυμος να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ξαφνικά μας ήρθε αυτό το δώρο τώρα στην πορεία. Εδώ θέλω να πω ότι ναι μεν με το νόμο του 16
προβλέπεται ότι ο κάθε παραγωγός μπορεί να παράξει μέχρι 120 λίτρα τσικουδιάς για το σπίτι του. Στην ουσία όμως έρχονται οι εγκύκλοι και βάζουν περιορισμούς. Αυτό είναι αδύνατον για το 99% να φτάσει στα 120 λίτρα. Μέχρι πέρυσι μπορούσε να παράξει 107 λίτρα. Φέτο, με τη νέα παρέμβαση, όπως είπε ο κύριος Φραγκιαδάκης, μπορεί να παράξει μέχρι 83 λίτρα αναπαραγωγό. Ναι. Αυτοί που μπορούν να παράξουν παραπάνω είναι το 1% σε επίπεδο Κρήτης και Ελλάδος. Είναι, δηλαδή, μπαίνουν πολλά εμπόδια στη μέση. Και βλέπουμε ότι ένα παραδοσιακό προϊόν που έχει τις ρίζες του ακόμα από την Κρητική Πολιτεία, γιατί οι πρώτες άδειες καζανιών έχουν δοθεί από την Κρητική Πολιτεία και φτάνουν μέχρι, οι τελευταίες δοθήκαν το 1937. Έρχονται να καταργήσουν όλη αυτή την παράδοση, να καταργήσουν ένα πολιτισμό που έχει γίνει και έχει στηθεί γύρω από αυτή τη διαδικασία της απόσταξης με διάφορα τερτύπια, επειδή τα συμφέροντα είναι πολλά. Μάλιστα. Και ειδικά από τα εισαγόμενα ποτά. Κύριε Φραγκεδάκη, την ώρα που, όπως τονίζετε κι εσείς, δέχεστε πόλεμο από την ίδια την πολιτεία, δέχεται πόλεμο αυτό το παραδοσιακό ποτό της Κρήτης. Τη στιγμή λοιπόν που οι τροποποιήσεις είναι συνεχείς τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία διετία, στο μέτωπο της πώλησης και της διάθεσης. Η διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος παρουσιάζει κάποια αύξηση? Η ζήτηση είναι μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια? Είναι μεγαλύτερη. Η πορεία του προϊόντος στην αγορά, θέλω να μου πείτε. Εγώ πιστεύω το top ήταν γύρω στο 2014. Από εκεί και πέρα που βάθινε η κρίση, όντως έπεσε λίγο. Δηλαδή, αλλά από το 2014 μέχρι και το 2019 τώρα υπάρχει, ναι, μια σταδιακή μείωση. Μια σταδιακή, ζήτηση, αλλά πολύ μικρή μείωση. Υπάρχει πάντως τάση μείωσης, γιατί όντως ο κόσμος δεν έχει χρήμα να πάρει λίγο παραπάνω ή να βγει να κάνει μια παραγωγή παραπάνω. Όμως υπάρχει απλωμένος στην χώρα μας. Και όλοι οι ξένοι που τη δοκιμάζουν, όπου τους, γιατί είναι νούμερο φιλοξενίας ένα στην Κρήτη, όπου πας σου λένε να πιούν μια ρακή, τα εστιατόρια όλα, οι τόποι εστίασης, χερνούν στο τέλος τη τσικουδιά, όπως τα ξενοδοχεία. Και οι ξένοι λοιπόν που τη δοκιμάζουν, την γεύονται, ψάχνονται πού θα τη βρουν. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις στο Υπουργείο από το 2013-2014, είχαμε μια επιτροπή και συζητούσαμε πώς μπορεί να να μεταλλάξει αυτός ο νόμος του 57, δεν είχε ξαναλλάξει μόνο το 2000 ως προς τη φορολόγηση μόνο, όχι προς την παραγωγή και τη διάθεση, και κάπου σταμάτησε. Δεν επανήλθαμε. Το έχουμε ξαναζητήσει να δούμε την τροποποίηση του νόμου. Όποιος έχει στρέμματα αναλογικά να μπορεί να βγάλει και περισσότεροι, να δοθούν κίνητρα μιας μικρής ομάδας να μπορεί να κάνει εμφυελωτήριο με μικρά κόστη, γιατί σήμερα τα κόστη για να κάνει εμφυελωτήριο μαζί με την εγγυητική της Τράπεζας Ελλάδας πιάνει 500.000. Δεν ρισκάρει ο καθένας να κάνει τέτοια πράγματα. Και θέλουν αυτά τα πράγματα, τις κουβέντες που κάνουμε, να τα προλάβουν τα αρπακτικά, να αρπάξουν το μεγάλο φιλέτο που το απλώσαμε με τόσο κόπο στην Ελλάδα, να το αρπάξουν σε λίγα χέρια. Αλλά σας είπα ότι θα είναι ζημίο για το κράτος. Μάλιστα. Γιατί με την υψηλή φορολόγηση θα πέσει κατακόρυφα η κατανάλωση. Ένα. Και δύο, θα βγει το αμπέλι που τόση ζωή έχει δώσει στο νομό Ηρακλείου ιδιαίτερα πάρα πολύ, πολιτισμό και πλούτο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα συνεχίζει να επιβιώνει παρόλες τις δυσκολίες. Κύριε Καναβάκη, θα πρέπει η τσικουδιά πλέον, όπως και αν αυτή ονομάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να πωλείται με ένα ενιαίο brand name που θα φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι προϊόν της Κρήτης? Δηλαδή, θα πρέπει να περάσουμε σε αυτό το στάδιο? Μα ήδη υπάρχει αυτό σαν προϊόν με γεωγραφική ένδειξη. Ναι. Άσχετα κάποιοι με εγκυκλίους και με διάφορα τερτύπια που προσπαθούν να το σβήσουν. Ξέρετε τι δεν μ' αρέσει εμένα προσωπικά σαν καταναλωτής? Δεν μ' αρέσει η εικόνα της χύμα τσικουδιάς σε πολλά εμπορικά καταστήματα. Μπαίνει τσικουδιά και εμφιαλώνεται μέσα σε μπουκάλια νερού και ο ξένος, ο επισκέπτης, ακόμα και εμείς, αγοράζουμε αυτό το προϊόν χύμα τελείως, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Δεν είναι και ότι καλύτερο, ακόμα και για τη διαφήμιση του νησιού. Εμείς έχουμε κάνει αρκετές προτάσεις, αλλά απαγορεύεται να το εμφιαλώσουμε.
απαγορεύεται ακόμα και σε αυτό το μπουκάλι για να προστατεύσουμε... Επιβεβαιώνεται το φαινόμενο, ωστόσο. Ακριβώς. Σε πολλά καταστήματα. Ακόμα και το όνομα να βάλει κάποιος έστω και στο πλαστικό μπουκάλι... Μια ετικέτα απαγορεύεται, έχει πρόστιμο 3.000. Πολλοί δεν είναι αυτοί που προχωρούν σε αυτή την κίνηση. Ακριβώς. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί, να υπάρχει μια ταυτότητα στο προϊόν για να διασφαλίσουμε περισσότερο τον καταναλωτή. Κύριε Φραγκιαδάκη, ας λύσουμε δικές μας παθογένειες σε πρώτη φάση. Είναι μια παθογένεια που οφείλεται σε εμάς, στην νοοτροπία μας, στις κινήσεις μας. Και μετά πιστεύω να ζητήσουμε και πρωτοβουλίες από την ίδια την πολιτεία. Βέβαια, συνδυαστικά πρέπει να γίνει αυτό. Σας είπα ότι τις προτάσεις που κάναμε, ναι, τότε που δημιουργήθηκε μια επιτροπή, αλλά το όνομα Σάμιος ήταν και σε αυτή την επιτροπή, ναι, ο οποίος εντεταλμένα, θελημένα, άθελα, όπως σας το βγάλετε, τυχαίο είναι, ήταν πρόεδρος επιτροπής όταν δεν πέρασαν οι ιδέες που και σήμερα βγάζει σε κυκλίους, διαλύθηκε η επιτροπή για να μην ξανασυσταθεί. Θέλω να σας πω ότι τότε ζητούσαμε την ταυτοποίηση του προϊόντος και είπε ότι δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται, γιατί θα αλλοιώνεται στη συνέχεια και θα την πληρώνει αυτός. Σήμερα που βγάζει ο ίδιος άνθρωπος την εγκύκλιο και λέει ότι πρέπει να είναι αναρτημένο στο κατάστημα το όνομα του παραγωγού αλλά και το τιμολόγιο, το παραστατικό, το οποίο περιέχει προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή περιέχει το αφημί μου, το τηλέφωνό μου, τη διεύθυνσή μου. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Αλλά έρθει η εγκύκλιο να συμπληρώσει και την τιμή που το πούλησα στον... Αυτό είναι αντιεμπορικό, είναι εμπορικό μυστικό. Δεν μπορεί να βάζω την τιμή πάνω πόσο το πούλησα, γιατί δεν έχει αγρονομική διάταξη ότι πουλιέται τόσο. Εμείς έχουμε πει ότι θα πρέπει όντως να ακολουθήσουμε αυτό που λέτε την ασφάλεια των τροφίμων, να είναι ταυτοποιημένο, ας μας κάνει μικρότερα προγράμματα να μπορούμε να μπούμε στην εμφιάλωση. Σας είπαμε 500.000 δεν μπαίνει κανείς εύκολα. Μικρότερα προγράμματα. Ήδη έχουμε αναθέσει σε μια εταιρεία μελετών εδώ στο Ηράκλειο, η Ανατολική Κρήτη, το Λασίδι και εμείς, να μας κάνει μια μελέτη να δούμε πώς θα το εμφιαλώσουμε, πώς θα το χαρακτηρίσουμε POP. Η Περιφέρεια ήδη μας έχει δώσει διαβεβαίωση ότι θα κάνει τη μελέτη για ιδιότυπο παραδοσιακό προϊόν. Δηλαδή, όντως αυτό που είπατε, να μπει. Οι προτάσεις μας είναι χρόνια στο τραπέζι. Απλά δεν συζητιούνται γιατί έχουν άλλο στόχο να πάρουν την πίτα, την κάνουν 3 κομμάτια από 10.000 κομμάτια. Μάλιστα. Είναι. Κύριε Καναβάκη, να δώσουμε και μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, καθώς μέσα στο επόμενο 24ωρο θα πραγματοποιήσετε και μία συνάντηση. Πράγματι έτσι είναι, περιμένουμε κάποια... Με ποιους και πού. Με το διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Και με την αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, την κυρία Παπανάσιου, για να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα. Στην ουσία να υπάρξει μια τροποποίηση της εγκυκλίου. Μια αναστολή εφαρμογής και μια συζήτηση τι θέλουν να πούνε. Σε νέα βάση. Σε πρώτη φάση αναστολή, μέχρι να ρυθμιστούν κάποια πράγματα και όχι μέσω εγκυκλίων να νομοθετούν και να παραβιάζουν κάποια δεδομένα και κάποιες αρχές που είναι απαράδεκτες. Πιστεύετε δηλαδή θα βγάλετε άκρη? Γι' αυτό πάμε. Πιστεύουμε τώρα. Θα δείξει η συνάντηση τα αποτελέσματα. Εγώ πάντως κρίνω ότι έχουμε να κάνουμε με εγκρυπτό διαδικασίες. Με διαδικασίες που σας φέρουν προτετελεσμένων γεγονότων, κύριε Φραγκιαδάκη. Όταν ξεπεράσαν τον νόμο του 4583, ναι, στην εγκύκλιο, ξεπέρασαν τον νόμο που βάλανε τα όρια πώλησης. Φαντάζεστε πόσο στόχο έχουν. Εγώ δεν ξέρω πόσες ελπίδες έχουμε στις σημερινές συναντήσεις που θα κάνουμε. Θα σας πω όμως ότι η Ανατολική Κρήτη πρωτοπόρησε, αντέδρασε άμεσα και με τον νομικό σύμβουλο κάναμε ένσταση αμέσως και διαμαρτυρία. Εντάξει, ένα θέμα που αφορά όλη την Κρήτη, βέβαια. Έτσι, ναι. Η υπόλοιπη Ελλάδα το μαθαίνει τώρα, τα ακούει και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα, πάλι με πρωτοβουλίες δικές μας, θα μαζέψουμε από όλη την Ελλάδα και βουλευτές, γιατί οι τοπικοί βουλευτές δεν μπορούν να πω, αντέδρασαν αμέσως όλοι, συμπαραστάθηκαν, έκαναν διαβήματα, μας κλείσαν τα ραντεβού και όλα αυτά. Τους ενημερώσαμε την Κυριακή. Αλλά πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μεγαλύτερη κίνηση εάν δεν το αναστείλουν και εάν δεν κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Την επόμενη εβδομάδα ήδη υπάρχουν τηλεφωνήματα σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος για μια μεγάλη μάζοξη και συντονισμό και των φορέων αλλά και των τοπικών βουλευτών. Κύριε Καναβάκη, αν δεν υπάρξει αναστολή στην εφαρμογή της εγκυκλίου, τι θα σημαίνει αυτόματα για το μέλλον της Τσιγκουδιάς? Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όμως δεν θα μείνουμε έτσι. Να σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο οι Καζανάριδες αυτοί που έχουν
καζάνια, αλλά είναι και οι αμπελοκαλλιεργητές όλοι, που στο σύνολό τους είναι γύρω στις 380.000 όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη πίεση και φαντάζεστε τι θα γίνει εάν σιγά σιγά ένα κομμάτι φεύγει, όπως έφυγε η Σουλτανίνα, να σταματήσει η υνοποίηση, γιατί και εκεί είναι τα προβλήματα, είναι αλληλένδετα. Η υνοποίηση, η απόσταξη. Καταλαβαίνετε ότι όπως έσβησε η Σουλτανίνα, θα σβήσει και γενικά η αμπελουργία. Τι θα γίνει αυτός ο κόσμος όλος? Κύριε Φραγκιαδάκη, κύριε Καναβάκη, η αιτία του κακού στη χώρα μας δεν είναι σίγουρα ούτε η Σουλτανίνα ούτε η Τσικουδιά. Και σίγουρα πρέπει να δώσει κίνητρα η πολιτεία σε όλους εσάς που επιθυμείτε να κρατήσετε ζωντανή την παράδοση του νησιού μας. Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα ρεπορτάζ που θα κάνουμε θα έχουν ως βάση θετικές εξελίξεις. Καταρχήν πρέπει να δεχτούν να στήσουν ένα τραπέζι διαλόγου. Καταρχήν. Όταν στήσουν το τραπέζι διαλόγου, αλλά με χρονικό περιθώριο να κλείσουμε κάπου, να συμφωνήσουμε, να συγκλίνουμε κάπου. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε διατεθειμένοι, όπως σας είπα, να ακολουθήσουμε την αγορά, την ασφάλεια τροφίμων. Να ακολουθήσουμε. Εάν θέλουν να μας πετάξουν έξω, θα μας βρουν απέναντι. Εμείς θα βγούμε στους δρόμους έτσι που πρέπει. Κύριε Φραγκιαδάκη, κύριε Καναβάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο να παραμείνουν αυτοί που ασχολούνται. Είναι και η νέα γενιά να συνεχίσει αυτή την παράδοση. Να δώσετε κίνητρα και να παραδώσετε τη σκυτάλη στον επόμενο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, και εμείς ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας δώσετε να εκθέσουμε τις απόψεις μας και να αποκαλύψουμε αυτό που σημαίνει. Θα είμαστε εδώ για να δώσουμε και συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.